Η στέγαση των σεισμόπληκτων κατοίκων του Αρκαλοχωρίου που έχασαν τα σπίτια τους από τη μία στιγμή στην άλλη παραμένει μεγαλύτερη ανάγκη. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έβαλε στόχο αυτά τα Χριστούγεννα μέσα από μια μεγάλη αλυσίδα αγάπης να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοραστεί ένας επιπλέον οικίσκος. Φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι και εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους και με τη συμβολή του Δήμου και της Περιφέρειας έστησαν ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Ενετική Λότζια, έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορέσει να συμβάλλει στο βαθμό που μπορεί στην ενίσχυση του σκοπού. Και το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε είναι ότι όλη η κοινωνία, όλοι οι συμπολίτες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, πρέπει να στηρίξουν τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και χρειάζονται εμπράκτως τη στήριξή μας. Κούπες, μπλουζάκια, φυτά από το ανθοκήπιο και κάθε είδους αντικείμενα που δημιουργήθηκαν με τη σφραγίδα του ΕΛΜΕΠΑ διατέθηκαν για πώληση ώστε να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα χρήματα που θα φέρουν πιο κοντά την υλοποίηση του μεγάλου στόχου. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση και για το ότι είναι εδώ και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και πιστεύω ότι όχι μόνο αυτές τις μέρες, όλη αυτή την περίοδο έχουμε δείξει όλοι μας πόσο μπορούμε και πόσο πρέπει να σταθούμε στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν δοκιμαστεί. Η διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και ο Δήμαρχος Ηρακλείου παραβρέθηκαν στα εγγένεια του παζαριού, ανταλλάσσοντας ευχές με τον Δήμαρχο Μινώα, ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές εκ μέρους των πληγέντων κατοίκων του Αρκαλοχωρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη. Θέλουμε την ψυχολογική και ανάταση και υποστήριξη. Θέλουμε η ελπίδα να υπάρχει, να μην σβήσει. Τους στηρίζουμε και η ευχή μας είναι να γυρίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στα σπίτια τους. Το θεωρώ αξιέπαινη την πρωτοβουλία και του ΕΛΜΕΠΑ και του Πρίτανη και του Αντιπρίτανη και όλων των στελεχών τους. Εμείς τους φιλοξενούμε εδώ με πάρα πολύ ζεστασιά στη Λότζια. Νομίζω ότι είναι κατάλληλο το σημείο. Έχει πολύ κόσμο. Να μάθει ο κόσμος την πρωτοβουλία που έχει αναλυφθεί και μακάρι να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα. Οι επισκέπτες και ιδίως τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρωτότυπο ρομποτικό σύστημα στολίσματος χριστουγεννιάτικου δέντρου που ετοίμασε το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και ο Γιώργος Ρασούλης με το συγκρότημά του.